Ιωταγκάμα κεφάλαιο 344 και 7 εδάφιο. Σελής λοιπόν 344 και 6 εδάφιο, από το 6 εδάφιο. Και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον άνθρωπο του Θεού, «Δεήθητη παρακαλώ, Κυρίου του Θεού Σου, και προσευχήθητη περαιμούδια να επιστρέψει η χείρ μου προς εμέ. Και δεήθη ο άνθρωπος του Θεού προς τον Κύριο και πέστρεψε η χείρ του βασιλέως προς Αυτόν, και απεκαταστάθη ως το πρώτερον. Και είπε ο βασιλές προς τον άνθρωπο του Θεού, Ήσελθε με τεμού εις τον οίκον και λάβε τροφήν και θέλω σι δώσει δώρα». Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε προς τον βασιλέα, «Το ίμιση του οίκου σου, εάν μη δώσεις, δεν θέλω εισέλθει μετά σου. Ουδέ θέλω φάγει, άρτον ουδέ ποι, θέλω πει είδωρ εν το τόπο τούτο, διότι ούτως είναι προσθεταγμένον σε μέδια του λόγου του Κυρίου, λέγοντος, μη φάγει Σάρτον και μη μπει Σίδωρ και μη επιστρέψει δια τη οδού δια τη οποία ήλθε. Και ανεχώρησε διά άλλη οδού και δεν επέστρεψε δια τη οδού δια τη οποία ήλθε εν Ισβεθήλ. Κατόκι δε Εν Βεθήλ γέρον τη προφήτη. Και ήλθαν οι Ιεροί αυτού και διηγήθησαν προ αυτόν πάντα τα έργα τα οποία έκαμε ο άνθρωπο του Θεού την ημέραν εκείνην Εν Βεθήλ. Διηγήθησαν δε προ τον πατέρα αυτόν και του λόγου του οποίου ελάλισε προ τον βασιλέα. Και είπε προ αυτού ο πατήρα αυτόν. Δια τίνος οδού ανεχώρησεν, είχον δε, είχον δε οι ίδιοι αυτού δια τίνος οδού ανεχώρησεν ο άνθρωπο του Θεού Ελθών Εξιούδα, και είπε προ του Ιού αυτού, Ετοιμάσα τέμι τον όν, την όνον, και ετοίμασαν σε αυτόν την όνον, και κάθισαν επ' αυτήν. Και πήγε κατόπιν του ανθρώπου του Θεού, και έβρικεν αυτόν καθήμενον υποδρύν, και είπε προ αυτόν, Σύ είσαι ο άνθρωπο του Θεού Ελθών Εξιούδα, ο δε είπε εγώ. Και είπε προς αυτόν, ελθέμετε μου εις την οικία και φάγε άρτον. Οδε είπε, δεν δύναμε να επιστρέψω μετά σου, ουδέ να έλθω μετά σου, δεν θέλω φάγε άρτον, δεν θέλω ποιή είδωρ μετά σου, εν το τόπο τούτο. Διότι ελαλήθη προς εμέδια του λόγου του Κυρίου, μη φάγεις άρτον, μη δε ποιείς είδωρ εκεί, μη δε επιστρέψεις, υπάγον δια της οδού, δια της οποίας ήλθες. Είπε δε προς αυτόν, και εγώ προφήτης είμαι, καθώς εί, και άγγελος ελάλησε προς εμέδια του λόγου του Κυρίου λέγον, επίστρεψον αυτόν με τα σου στην οικία σου, για να φάγει άρτον και να πει είδωλ. Εψεύστη δε προ αυτόν. Και επέστρεψε με τα αυτού, και έφαγε ένα άρτον εν το οίκου αυτού και έπινε είδωλ. Και ενώ εκάθιντο στην τράπεζα, ήλθε ο λόγο του κυρίου προ τον προφήτη, τον επιστρέψαντα αυτόν. Και φώνησε προ τον άνθρωπο του Θεού, τον ελθόντα εξιούδα, λέγον, το λέγει κύριο. Επειδή παρήκουσα τη φωνή του κυρίου και δεν εφύλαξα την εντολή, την οποία κύριο ο Θεό σου προσέταξε νησέ, αλλά επέστρεψες και έφαγες άρτον και έπιες είδωρ εν το τόπο, περί του οποίου είπε προς σε, μη φάγεις, άρτον μη δε πιείς το σώμα σου δεν θέλει έλθει στον τάφον των πατέρων σου. Και αφού έφαγεν άρτον και αφού έπιεν, ετοίμασεν εκείνος την όνον εις αυτόν εις τον προφήτην, τον οποίον επέστρεψε και ανεχώρησε. Έβρε δε αυτόν λέον καθοδόν και θανάτωσεν αυτόν. Και το σώμα αυτού ήτο ερημένον εν Ιδέον ω ίστατο πλησίον αυτού, και ο λέον ίστατε πλησίον του σώματο. Και οι δύο άντρε διαβαίνοντε, είδον το σώμα ερημένον εντιοδό και τον λέοντα εστάμενον πλησίον του σώματο, και ήλθον και ελθόντε, απήγγειλαν τούτο εν την πόλη, όπου κατόκει ο προφήτη ο γέρον. Και όταν ήκουσεν ο προφήτη ο επιστρέψα αυτόν εκ τη οδού, είπεν, Ούτω είναι ο άνθρωπο του Θεού, ω τη παρήκουσε τη φωνή του κυρίου. Δια το παρέδοκεν αυτόν ο κύριο, ει τον Λέοντα, και διασπάραξεν αυτόν και θανάτωσεν αυτόν, κατά τον λόγο του κυρίου, τον οποίο ελάλησε προ αυτόν. Και ελάλησε προ του ιού αυτού, λέγον: Στρώσατε ει εμέ την όνον, και έστρωσαν. Και πήγε και έβρικε το σώμα αυτού ερημένον εν τη οδό, και την όνον και το Λέοντα ει του σώματο. Ο Λέον δεν έφαγε το σώμα, ουδέ διασπάραξεν την όνον. Και σήκωσε ο προφήτη το σώμα του ανθρώπου του Θεού και πέθεσε αυτόν επί την όνον, και ανέφερεν αυτόν και ήρθον εις την πόλη ο προφήτης ο γέρον για να πενθήσει και να θάψει αυτόν. Και έθεσε το σώμα αυτού εν το τάφο αυτού και επένθησαν επ' αυτόν λέγοντες Φεφ αδελφέ μου». Και αφού έδαψαν αυτόν, ελάλησε προς τους ιού αυτού λέγον «Αφού αποθάνω, θάψατε και με εν το τάφο όπου ετάφει ο άνθρωπος του Θεού. Θέσατε τα οστά μου πλησίον των οστεών αυτού» διότι θέλει εξάπαντος εκτελεστεί το πράγμα, το οποίο εφώνησε δια του Λόγου του Κυρίου, κατά του θυσιαστηρίου εν βεθήλ, και κατά πάντων των οίκων των υψηλών τόπων ή την Εσήνα, τας πόλης Σαμαρίας. Μετά το πράγμα τούτο, δεν επέστρεψε ο Ιωρωβάμ εκ της οδού αυτού της κακής, αλλά έκαμε πάλι εκ των εσχάτων του λαού ιερείς των υψηλών τόπων. Ως τις ήθελε καθιέρωνε αυτόν και έγινε το ιερεύς των υψηλών τόπων. Και έγινε το πράγμα του αιτία αμαρτίαση των οίκων του Ιεροβουάμ, ώστε να εξολοθρεύσει και να αφανίσει αυτόν από προσώπου της γης. Αμήν. Ο χωρισμός του Ισραήλ έγινε όπως είχε προφητεύσει και είχε δώσει εντολή ο Θεός λόγω της παράβασης και της αμαρτίας του Σολομώντα αλλά κατά χάρη του Δαβίδ, χάρη του Δαβίδ, αυτό το κακό, ο χωρισμός, γιατί ο χωρισμός είναι κακό, αδελφοί. Ο χωρισμός δεν είναι καλό. Ο Θεός θέλει να είμαστε ένα. Όμως, μερικές φορές ο Θεός όχι μόνο επιτρέπει, αλλά επιβάλλει το χωρισμό και τούτο είναι η απάντηση αμαρτίας. Γι' αυτό και εγύμνωσε, θα τολμούσα να πω, τον Ροβοάμ τον Υιό του Σολομώντα εξαιτία του πατρός αυτού τον Σολομώντα από τις δέκα φυλές του Ισραήλ και τον εγκατέλειψε μόνο με τη μία. Παρόλα αυτά όμως, χάρη του Δαβίδ, ο Θεός συνέχιζε να είναι με τον Ροβοάμ αλλά ακόμη περισσότερο ήταν και με τον Ήο Ροβαμ, τον οποίο εκάλεσε ο Θεός για να τον κάνει βασιλιά και του υποσχέθηκε να του χαρίσει οίκον Μέγαν να τον κάνει βασιλιά στις δέκα φυλές του Ισραήλ. Ο Ιεροβάμ ήταν φιλεργός, δίκαιος και ειλικρινής. Γι' αυτό και τον διάλεξε ο Θεός και τον έκανε, ίσως ήταν ο καλύτερος, και τον έκανε βασιλιά στις δέκα φυλές του Ισραήλ. Και θα περίμενε κανείς ο Ιεροβάμ να είναι ευγνώμων στο Θεό και την ευγνωμοσύνη του να την εκδηλώνει με αγάπη και με υπακοή στο λόγο του, όμως αυτός παρόλο που ήταν πιστός στο Θεό, ο φόβος του τον έκανε να απομακρυνθεί από το Θεό. Ο φόβος του μην τυχόν, αν και τις δέκα φυλές ο Θεός του τις χάρισε να βασιλεύει επ' Αυτόν και του υποσχέθηκε οίκον μέγαν και συνεχόμενο, αυτός φοβήθηκε μην τυχόν και ο λαός που ο Θεός του χάρισε, του φύγει και επανέλθει στη βασιλεία του Ρωβοάν. Και δεν ήξερε, αυτό που ξέρει ο κάθε ένας μικρός άνθρωπος του Θεού, ότι αυτά που σου χαρίζει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να στα πάρει. Αλλά και αυτά που σου παίρνει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να σου δώσει. Γιατί είναι αυτός που ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει, άνοιξε μια ωραία πόρτα στον Ιεροβοάμ να είναι βασιλιάς των δέκα φυλών του λαού Ισραήλ και των ισχυρότερων φυλών το άνοιξε μια ωραία πόρτα ο Θεός, μεγάλη και ενεργητική, για να τον ενισχύσει και να τον υψώσει και να τον δοξάσει. Όμως η καρδιά του ανθρώπου ξέρουμε από το Λόγο του Θεού, αλλά και από προσωπική εμπειρία, είναι πάντοτε απατηλή και υπερπάντα σφόδρα διεφθαρμένη, τον επλάνησε γιατί φοβήθηκε ότι θα χάσει αυτά που ο Θεός του είχε χαρίσει και έτσι αποφάσισε να αποκλείσει αυτό είναι φοβερό αδελφοί να αποκλείσει το λαό Ισραήλ από του να πηγαίνει κατά το διατεταγμένο να λατρεύει τον Θεό εκεί που ο Θεός είχε προσδιορισμένα να λατρεύει τον Θεό στην Ιερουσαλήμ και στον ναό που είχε φτιάξει ο Σολομώντας τον απέκλεισε και αυτό αδελφοί αγαπητοί είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά στη ζωή των ανθρώπων και στη ζωή μας, ο Θεός να μας συγχωρέσει και να μας ελεεί, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε με αποκλεισμό αυτά τα οποία έχουμε, λες και εμείς μπορούμε να τα διαφυλάξουμε. Ενώ αν τα αφιερώσουμε στο Θεό πράττοντας το θέλημα του Θεού, αυτό θα μας τα διαφυλάει. Και είναι αδερφοί αγαπητοί το δίλημα του πιστού ανθρώπου το δίλημα του κάθε ανθρώπου αλλά και η απόφαση του πιστού ανθρώπου. Ο Θεός δίνει, ο Θεός προστατεύει και ο Θεός άμα θέλει παίρνει. Και εμείς πάντοτε λέμε δόξα στο Θεό ή πρέπει να λέμε δόξα στο Θεό. Γιατί ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται, καλά σχέδια έχει και το σημαντικότερο από όλα, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, είναι ότι ο Θεός μας αγαπάει. Ότι ο Θεός είναι αγάπη. Σε αγαπάει ο Θεός. Και αυτή την αγάπη δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει παρά μόνο ο άνθρωπος που μοιάζει στο Θεό. Και ποιος είναι αυτός που είναι όμοιος. Γιατί ο Θεός έφτιαξε του ανθρώπους κατά την εικόνα Του αλλά όχι κατά την ομοίωσή του. Η πρόθεση του είναι να γίνει και κατά την ομοίωσή του. Ποιος μοιάζει στο Θεό, αυτόν που ο Θεός τον αναγέννησε και ενώ ήταν γεγεννημένος εκ της αρκός σάρκα, τον αναγέννησε εκ του πνεύματος πνεύμα και του έδωσε και μια εικόνα της δόξας του, τον Ιησούν Χριστόν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αποδέχεται τον Ιησούν Χριστόν και αφήνει τον Ιησούν Χριστόν να εργαστεί στη ζωή του, τι έργο εργάζεται ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου, τη μεταμόρφωση. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Να σε μεταμορφώνει, να μεταμορφώνει τον άνθρωπο κατά την εικόνα του Θεού και του Ιησού Χριστού που είναι η εικόνα της δόξης του Θεού άνθρωπος ο οποίος δεν συνεχόμενα μεταμορφώνεται εις την εικόνα του Χριστού που είναι η εικόνα του Θεού, του Ζώντος αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο χριστιανός δεν αυξάνει, δεν οικοδομείται και δεν προκόβει και δεν προοδεύει. Η μεταμόρφωσή μας πρέπει να είναι συνεχόμενη και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και στην εικόνα την οποία έχει ο άνθρωπος να μοιάζει με τον Χριστό αλλά και στην ομοιότητα ο εσωτερικός άνθρωπος να γίνεται όλο και πιο όμοιος με τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει στους Ρωμαίους κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ΙΒ κεφάλαιο μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, και μάλιστα το κείμενο λέει ακόμη πιο όμορφη γλώσσα, πιο όμορφη λέξη, μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, μην παίρνετε το σχήμα του κόσμου, αλλά τι, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί τότε θα γνωρίζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον για να περπατάτε σε αυτό ο χριστιανός λοιπόν μεταμορφώνεται συνεχώς περπατώντας από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα σύμφωνα με την εικόνα του Ιησού Χριστού που είναι εικόνα του Θεού του ζώντος ο Ιεροβουάμ λοιπόν αυτές τις απλές λογικές δεν τις ενόησε και θα μπορούσα να πω μπορεί να τον δικαιολογήσουμε κιόλα γιατί ήταν στην Παλαιά Διαθήκη αν και ο Θεός δεν τον δικαιολογεί και δεν τον δικαιολόγησε γιατί ο Θεός τον ευλόγησε, τον ευεργέτησε και αυτός από το φόβο μη χάσει αυτά που ο Θεός του έδωσε είπε σας απαγορεύω να πηγαίνετε ο Θεός να μας φυλάει αδελφοί απαγορεύσεις σας, και μάλιστα απαγορεύσει σύμφω, σε αντίθεση με το λόγο του Θεού σας απαγορεύω γιατί είμαι βασιλιάς και έχω εξουσία να πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ στις ε, ε, προσδιορισμένες από το Θεό εορτές να λατρεύετε και να δοξάζετε το Θεό κατά το λόγο του και εγώ θα σας δώσω τώρα άλλους τόπους λατρείας στη Βεθήλ και στο Δάν και άλλο Θεό και φτιάξε από ένα μοσχάρι Και τους είπε αυτός είναι ο Θεός σου Που σε έβγαλε από το λαό Ισραήλ Και μιμούμενος Τον Θεό ο οποίος Έχρισε ιερείς Εξέλεξε εκ των εσχάτων του λαού Και γιατί εκ των εσχάτων του λαού Γιατί άλλοι είχαν τι να κάνουν Είχαν τις δουλειές τους Είχαν τις οικογένειές τους Είχαν να ζήσουν είχανε Να, 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 να ασχοληθούν Εκ των εσχάτων του λαού πήρε ανθρώπους και τους κατέστησε ιερείς να λειτουργούν στα θυσιαστήρια τα δικά του. Νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αποκλισμένους καθώς τους είχε από το να υπάγουν να πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ θα παρέμεναν δικοί του. Και τα κατάφερε. Και δεν πήγαινε κανείς. Αλλά δεν ήταν δική του, γιατί δική του θα ήταν αν ήταν του Θεού. Η οικογένειά σου θα είναι δική σου μόνο αν είναι ο Θεός και ο Χριστός ανάμεσά σου. Η γυναίκα σου θα είναι δική σου αν την εμπιστευτείς στον Χριστό. Ο άντρα σου θα είναι δικό σου αν τον εμπιστευτείς στον Χριστό στη ζωή σου. Εάν δεν τον εμπιστευτείς θα τον χάσεις και μόνιμα. Θα τη χάσεις και μόνιμα. Θα τους χάσεις και μόνιμα. Αν όμως τους εμπιστευτείς στον Χριστό έστω και προσωρινά αν υπάρξουν προβλήματα, στο τέλος θα τους κερδίσεις. Και θα τους κερδίσεις εσύ, γιατί ο Χριστός θα εργαστεί για την οικογένειά σου. Και μάλιστα, αν εσύ και όποιος από εμά παίρνει απόφαση να βοηθάει, να οικοδομεί, να εργάζεται για τα παιδιά του Θεού, για την οικογένεια του Θεού, που μας τίμησε ο Θεός και μας κατέστησε και εμάς δική του οικογένεια, τότε ο Θεός θα εργάζεται και θα μεριμνά για τη δική μας οικογένεια. Γιατί ο Θεός είναι ευγνώμων, αν μπορώ να πω και και πιο σωστά ανταποκρίνεται στην προσφορά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι ευγνώμων και δεν ανταποκρίνεται στις μεγάλες προσφορές του Θεού. Ο Θεός λοιπόν όμως παρόλα αυτά αγαπάει τον Ιεροβοάμ και επειδή τον αγαπάει ενδιαφέρεται να μετανοήσει Γι' αυτό και σηκώνει ένα προφήτη από τον Ιούδα και του λέει πήγαινε να προφητεύσεις εκεί στη Βεθήλ, στο ναό και στο θυσιαστήριο που έφτιαξε ο Ροβοάμ, ο Ιεροβοάμ και να πεις θυσιαστήριον θυσιαστήριον ούτω λέγει Κύριος Υιός θα γεννηθεί εις τον οίκον του Δαβίδ και το όνομά του θα είναι Ιωσίας και θα θυσιάσει επάνω σου θυσιαστήριο άνομο τους ιερείς των υψηλών τόπων τους θυσιάζοντας επί σε, και ωστά ανθρώπων θέλουν σε καυθεί επάνω σου. Θα καταστραφεί και θα παρασύρει σε καταστροφή και όλους όσους λατρεύουν τον ψε, τους ψεύτικους θεούς σε αυτό το άθλιο θυσιαστήριο. Και λέει σημείον δίδω ότι ο Κύριος ελάλησε θα διασχιστεί το δυσιαστήριο τώρα και η σε πάνω του θα εκχυθεί. Μου το λέγει Κύριος είπε. Ο Ιεροβάμ παρόλο που άκουσε ούτε ο λέγει Κύριος γιατί έχει χάσει πλέον το φόβο του Θεού, έχει πάρει τον κακό δρόμο, κακίνοδο όπως λέει, δεν επέστρεψε ο Ιεροβουάμ εκ της οδού αυτού της κακής, έχει πάρει στερεά απόφαση έχει πάρει τον κακό το δρόμο που οδηγεί μακριά από το Θεό χωρίς επιστροφή. Θύμωσε, αγρίεψε και φώναξε διατάζοντας «Συλάβετε αυτόν τον άνθρωπο που λέει τέτοια πράγματα» και καθώς σήκωσε το χέρι του λέγοντας «Συλάβετε αυτόν» το χέρι του ξεραίνεται. Ούτε έτσι μπορεί να το κάνει, ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Έμεινε εκεί. Τρομοκρατήθηκε και στο φόβο το μεγάλο ζήτησε βοήθεια από Αυτόν που μπορεί να Τον βοηθήσει και δεν είναι άλλος από το Θεό. Προφήτη του Θεού, άνθρωπε του Θεού προσευχήσου στο Θεό Σου να θεραπευθεί το χέρι μου. Και ο άνθρωπος του Θεού λέει Κύριε συγχώρεσέ Τονε θεράπευσε το χέρι Του και το χέρι Του ελευθερώνεται. Και εκείνη τη στιγμή σχίζεται και το θυσιαστήριο. Με έκπληξη, με θαυμασμό. Του λέει έλα σπίτι μου να φας και θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Κατάλαβε πια ότι ο Θεός είναι μαζί του. Όμως αυτός ολοκληρώνει το λόγο του Κυρίου που έγινε σε αυτόν. Δεν θα έρθω και αν μου δώσεις το ίμιση των υπαρχόντων σου. Δεν θα έρθω ούτε να φάω ούτε να πιω στο σπίτι σου. Και σε όλο αυτό τον τόπο. Γιατί έχω εντολή Κυρίου μη φάγει άρτων και μη πει σίδωρ και μη επιστρέψει δια της οδού δια τη οποία ήλθε. Το άκουσε, ο βασιλιά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ανεχώρησε και αφιέ. Όμω, ο Θεό θέλει όλοι οι άνθρωποι να είναι δόκιμοι. Υπήρχε εκεί τη Βεθήλ ένας προφήτης, προφήτης του Θεού, ο οποίος μάλιστα δεν παρίστατο και στη λατρεία των Αγγελάδων, αγελάδων, των βοδιών. Ήταν σπίτι του που όμως οι γη του επέστρεψαν και είπαν ήρθε άνθρωπος του Θεού και έγιναν αυτό και αυτό και αυτό. Και χάρηκε. Και λέει δια ποιος οδού επέστρεψε και τον είχαν δει η γη του λέει από εκεί. Κοιτάξτε τι ωραία τώρα έρχεται ο Θεός να δοκιμάσει τους πάντες. Και αυτόν τον οποίον χρησιμοποίησε και τον δόξασε στα μάτια του λαού και τον ευλόγησε με το λόγο του. Αλλά κανένας δεν θα πάει αδόκιμος χωρίς να δοκιμαστεί στον ουρανό. Παίρνει ο γέρον αυτός ο προφήτης του σαμαρώνουν την και ξεκινάνε, ξεκινάει για να πάει να τον βρει, πράγματι τον βρήκε, καθήμενο κάτω από μία δρή, ε, να ξεκουράζεται και να συνεχίσει το δρόμο του τον πλησιάζει και του λέει εσύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού που, έγινε, που προφήτευσες και συνάβησαν αυτά και αυτά στο θυσιαστήριο του Ιωροβάμ, εγώ είμαι λέει έλα σπίτι μου να φας δεν μπορώ λέει να έρθω σπίτι σου γιατί έχω εντολή Κυρίου σε αυτόν τον τόπο ούτε θα φάω άρτον ούτε θα πιω και δεν θα γυρίσω και στο σπίτι μου από την νότιο δρόμο που ήρθα. Εδώ τώρα επεμβαίνει ο προφήτης ο Γέρον. και εγώ προφήτης είμαι. Καθώς και εσύ. Και άγγελος ήρθε προς εμέ και ελάλησε διαλόγου Κυρίου και μου είπε «Επίστρεψον αυτόν με τα σου στην οικία σου για να φάγει νάρτον και να πει είδωρ». Η γραφή λέει όμως είπε ψέματα. Ο προφήτης πίναγε, δίψαγε. Και ήρθε τώρα λόγος σαν να είναι από τον Κύριο. Μάλιστα, καθώς ο ίδιος είπε προφητικός. Και το δίλημα το μεγάλο. Θα ακούσει τον πρώτο προφητικό λόγο ή τον δεύτερο. Για αυτό το δίλημα αδερφοί αγαπητοί δεν είναι κάτι που δεν θα συμβεί στη ζωή μας και όχι μόνο μια φορά. Γιατί και ο Βαλάμ, όταν πήγαν και του πρόσφεραν αυτά που επιθυμούσε η καρδιά του, δόξα, τιμή και δώρα, λέει, δεν θα έρθω αν δεν μου πει ο Θεός. Λέει και του λέει, ο Θεός, όχι, μην πας αυτός. Τι δουλειά έχεις με αυτούς εσύ. Εσύ είναι, αυτή είναι σε μένα. Εσύ τι δουλειά σε έχεις με αυτούς. Και όταν ο Βαλάκ το άκουσε, παίρνει πολύ περισσότερα δώρα και με μεγαλύτερες προσφορές τιμής τον επισκέπτονται. Έλα και θα σου δώσει πολύ περισσότερα. Αλλά η καρδιά του που το θέλω όμως και λέει θα ξαναπροσευχηθώ. Το έχασε το παιχνίδι. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να μεταμεληθεί. Το είπε, τέλειωσε. Δεν μεταμελείται ο Θεός. Ιδιαίτερα δε το έγραψε, τελείωσε. Δεν χρειάζεται προφητεία για να αλλάξει τη γραφή. Ούτε αποκάλυψη, ούτε διδαχή, ούτε σοφία. Το είπε, είναι τελειωμένο. Όταν όμως ξαναπήγε ο Βαλάμ να το ρωτήσει, του λέει αφού θέλεις να πας, πήγαινε. Γιατί δεν στερεί την ελευθερία από τον άνθρωπο. Τον έχει κάνει ελεύθερο και τον θέλει ελεύθερο αλλά θέλει την ελευθερία να τη, χρειαζόμαστε να τη χειριζόμαστε, να τη διαχειριζόμαστε σωστά. Και το σωστά, σύμφωνα με το λόγο του, όπως λέει, άπαξε δόθη η γραφή στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται τώρα συμπλήρωμα. Δεν χρειάζεται πατερικά κείμενα για να συμπληρώσουν τη γραφή. Ανθρώπινες διδασκαλίες και παραδόσεις ανθρώπινες, δεν χρειάζονται. Άπαξε δόθη η αλήθεια και τέλειωσε. Αυτή είναι. Και όταν σου μιλάει ο Θεός, μια φορά σου μιλάει. Αν πεις, δεν κατάλαβα όπως η Μαρία, δεν το κατάλαβα, σε παρακαλώ, δώσ' το μου καθαρά να το καταλάβω. Όχι με βάση αυτό που θέλεις, γιατί αν η καρδιά σου θέλει άλλα, ποτέ δεν θα καταλάβεις αυτό που σου λέει ο Χριστός. Εάν η καρδιά σου όμως θέλει Το θέλημα του Θεού εξάπατος θα καταλάβεις αυτό που θέλει ο Θεός Γι' αυτό πολλές φορές Με ρωτάνε τι να κάνω Και εγώ λέω Στην Άννα και η Άννα σε μένα Τι πρέπει να κάνουμε Και, και μου λέει η Άννα Εάν δεν φτιάξω την καρδιά μου Να θέλω το θέλημα του Θεού Δεν θέλω να ρωτήσω Και έχει δίκιο Εάν δεν τακτοποιήσω την καρδιά μου και να πάρω απόφαση ότι θέλω να κάνω πραγματικά αυτό που θέλει ο Θεός, δεν χρειάζεται να πάω να το ρωτήσω, γιατί η ενοχή μου θα είναι μεγαλύτερη. Πρώτα θα ετοιμάσω την καρδιά μου, όπως λέει ο Δαβίδ, ετοίμη είναι η καρδιά μου ο Θεέ. Την ετοίμασα. Την ετοίμασα να θέλω αυτό που θα μου πεις. Και να αποδεχτώ, χωρίς αμφισβήτηση και αμφιβολία, αυτό που θα μου πεις. Ο προφήτης λοιπόν ο απεσταλμένος από την φυλή του Ιούδα είχε συγκεκριμένο λόγο Θεού ο οποίος μάλιστα θαυμαστά απεδείχθη ότι ήταν λόγος Θεού. Έλα όμως που πεινάει και διψάει. Έλα όμως που του λέει ότι και εγώ προφήτης είμαι και μου είπε άγγελος να σε επιστρέψω να φάμε και να πιούμε στο σπίτι μου να ξεκουραστείς. Και εκεί έπεσε στο μεγάλο λάθος. Εκεί πήρε λανθασμένη απόφαση και η λανθασμένη απόφαση φέρνει κακό. Έχει κακά αποτελέσματα. Μάλιστα λέει στο δευτερονόμιο ο Θεός το Μωυσή εάν λέει προφήτης, προφητεύσει, παρακυρίου και η προφητεία βγει δόξασε το Θεό. Αν όμως αυτός ο προφήτης έλθει και σου πει άλλα πράγματα από αυτά που εγώ σου λέω μέσα από το λόγο μου. Μην πιστεί, πρόσεξε. Γιατί ο Θεός το επιτρέπει για να δοκιμάσει την πιστότητά σου και την απόφασή σου να περπατάς ακριβώς το θέλημά του. Πρόσεχε. Μην πείθεσαι στα λόγια του προφήτου, μην πείθεσαι στα λόγια του ανθρώπου, αλλά θα μένεις πιστός στο Λόγο του Θεού. Και ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πολλοί θα έρθουν πνευματικοί και να φέρουν άλλα Ευαγγέλια. Άλλες απόψεις. Prosperity Gospel. Δηλαδή το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Ο Θεός θα σε κάνει πλούσιο. Μα η Γραφή λέει αργύριων και χρυσίων εγώ δεν έχω είπε ο Πέτρος μα δεν είναι ευλογημένο ο Πέτρος γι' αυτό είναι φτωχός αργύριων και χρυσίων εγώ δεν έχω αλλά εκείνο που έχω τούτο σου δίνω εν το όνομα του Ιησού Χριστού να πια ποιος είναι ο πλούτος του Πέτρου το όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα social gospel κοινωνικό ευαγγέλιο τι είναι αυτό αλλάζουνε το Ευαγγέλιο της θυσίας και του έργου του Θεού που κάνει εν το κρυπτό στη ζωή του ανθρώπου και τον μεταφορφώνει και κηρύττουν Ευαγγέλιο φανερό των έργων των ανθρώπων που κάνουν. Ενώ ο Χριστός τι θέλει. Θέλει τη θυσία του Σταυρού, να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να πάρεις το σταυρό σου και αυτό να ακολουθείς. Μα δεν θα βοηθάμε όσο μπορούμε. Τους οικείου της πίστεως πρώτον. Αλλά το έργο μας είναι ο λόγος του Θεού και το θέλημα του Θεού. Τι είπε αδελφοί ο Χριστός. υπάγετε σε όλα τα έθνη, κηρύξατε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού Σ' όλο τον κόσμο ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο απειθής σα κατακριθήσετε. Βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η σάφεση αμαρτιών, και διδάσκονται σε αυτούς ότι εγώ σας είπα. Αυτή είναι η αποστολή του Ευαγγελίου. Να κηρύξει Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. ο Απόστολος Παύλος λέει αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο εμείς Χριστών και τούτο είναι σταυρωμένο και εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση εάν το βλέπουμε γραμμένο το θεωρούμε εντολή και το εκτελούμε αμήν, αμήν. ό,τι είναι γραμμένο είναι εντολή Θεού αμήν. μέσα στα Ευαγγέλια, στις πράξεις, στις επιστολές ακόμη και στην Αποκάλυψη Ό,τι δεν είναι γεγραμμένο και είναι πρόταση δική μου, δική σου, του οποιοδήποτε, το ακούμε με μεγάλη περίσκεψη. Και δεν το θεωρούμε εντολή Θεού, αλλά το θεωρούμε ότι καλό είναι αν είναι καλό. Αλλά έχουμε εντολή από το Θεό. Το λόγο το γεγραμμένο. Είχε εντολή ο προφήτης, ο ευλογημένος αυτός προφήτης. Επίστη στο ψέμα των ανθρώπων. Ο Θεός μου το είπε. Αλλά δεν το είχε πει. Ο Θεός σου το είπε. Ναι, αλλά δεν το είχε πει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, μην πιστεύετε κανέναν άνθρωπο. Τι θα πει μην πιστεύετε, πιστεύεσαι. Ο άνθρωπος που είναι απέναντί σου τον βλέπεις για να τον υπηρετήσει, για να τον βοηθήσεις, για να κάνεις ό,τι μπορείς, αλλά μόνο στο Θεό εμπιστευόμαστε. Μόνο το Θεό. Κάθε ένας που πιστεύει, που εμπιστεύεται τον Κύριο δεν θα κατεσχυνθεί. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται σε άνθρωπο είναι επικατάρατος και θα γκρεμιστεί και θα μοιάζει σαν την αγριομυρίκη που είναι φυτεμένη σε έρημο τόπο. Μόνος του θα μείνει. Τα αγαπάμε όλα τα αδέλφια μας, πειθόμεθα και υπακούμε στους προεστώτες μας και προσευχόμεθα να τους δίνει σοφία ο Θεός, αλλά εμπιστευόμεθα μόνο το Χριστό και το Λόγο Του. Εξητούμε μόνο από το Χριστό βοήθεια και από το Πνεύμα το Άγιο Οδηγία. Την έπαθε ο προφήτης. Και κοιτάξτε τη συνέχεια, φοβερή. Πήγε σπίτι του, έφαγε, ήπιε και έβγαινε το Πνεύμα το Άγιο επάνω στο γέροντα το προφήτη που τον κοροϊδευσε Απίστευτο, ε, πώς εργάζεται ο Θεός και λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός στον προφήτη εκ του Ιούδα ο προφήτης ο Γέρον που του είπε ψέματα επειδή παρήκουσας αλλά δεν μιλάει τώρα ο άνθρωπος μιλάει ο Θεός επειδή παρήκουσας τις φωνή του Κυρίου και δεν εφύλαξας την εντολή την οποία ο Κύριος ο Θεός σου προσέταξε εισέ το ξαναδιαβάζω επειδή δεν εφύλαξα την εντολή του Κυρίου προσοχή αδερφή οι εντολές του Κυρίου είναι γραμμένες εδώ εκτός αν έχεις προσωπική εντολή από το Θεό φανερή βεβαιωμένη αλλά οι βάσεις των εντολών είναι εδώ γραμμένες επειδή δεν εφύλαξα στην εντολή του Κυρίου την οποία ο Θεός σου σε διέταξε αλλά επέστρεψες και έφαγες άρτον και είπε είδωρ εν το τόπο τούτο περί του οποίου ο Θεός σου είπε προς ένα μη φάγεις άρτον ούτε να πιεις νερό τώρα πια θα έχεις και τα αποτελέσματα της παράβασης, της ανομίας και της αμαρτίας όταν λέμε αδερφοί αγαπητοί δεν ξέρω τι να κάνω, θα προσευχηθώ. Μην το λέμε με ελαφριά καρδιά. Καθόλου μάλιστα. Με φόβο. Γιατί αν τύχει και σου μιλήσει ο Θεός, είσαι δεμένος να περπατήσεις ακριβώς. Και δεν μπορείς να του πεις δεν ήξερα, ούτε δεν μπορούσα. Και τι να έκανα. Γιατί και ξέρεις και αν δεν μπορείς, ξέρεις ότι ο Κύριος μπορεί για σένα που σε διέταξε. Θα τολμούσα να πω, μη ζητάτε εντολή, αν προηγούμενα δεν έχετε τακτοποιήσει την καρδιά σας και δεν έχετε αφαιρέσει τα θέλω σας, τη γνώμη σας και τις απόψεις σας. Επειδή λοιπόν αν και ήξερες δεν έπραξες το θέλημα του Θεού Γι' αυτό το σώμα σου Δεν θα εισέλθει στον τάφο των πατέρων σου Δεν του είπε πως πότε Αλλά του είπε ότι αυτό θα γίνει Και ο προφήτης αφού έφαγε τον άρτον συνέχισε Παράξενο πράγμα τι θα έπρεπε να κάνει πω, πω. Με, με, με σάκο και σποδό να μετανοήσει Αλλά η καρδιά αδερφή έχει δύναμη Στον άνθρωπο που την υπακούει Έχει δύναμη Το θέλω του ανθρώπου δεν είναι απλό πράγμα Το φρόνημα της σάρκας δεν είναι απλό πράγμα Πόσο αγαθός ο Θεός χρησιμοποίησε τον προφήτη να του φέρει κρίση μη τυχόν και έλθει σε αυτόν και μετανοήσει και αυτός συνέχισε έφαγε γιατί είπε εντάξει δεν θα εισέλθει στον τάφο του πατέρα μου λέω εγώ δεν θα εισέλθει στον τάφο το σώμα μου στον τάφο των πατέρων πότε ε, στα γεράματα κανείς δεν λέει ότι αύριο μπορεί να μην στη ζωή κανείς μας είναι κανείς που μπορεί να πει ότι εγώ πιθανόν αύριο να μιζώ. Δύσκολο. Δεν πάει το μυαλό του ανθρώπου και η καρδιά του ανθρώπου και δεν θέλει. Επειδή ήθελε λοιπόν να φάει και να χορτάσει, άκουσε το λόγο του Κυρίου και λέει δεν πειράζει, αυτό θα γίνει μετά από πολλά χρόνια. Έτσι κι αλλιώς μια ζωή την έχουμε, θα πεθάνουμε. και ξεκίνησε αφού έφαγε άρτον και αφού ήπιε χόρτασε ετοίμασε την όνον σε αυτόν ο γέρον προφήτης και του είπε άντε πήγαινε στο καλό τώρα και αυτός ανεχώρησε αλλά δεν είναι εις μακράν να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού είναι άγνωστος είναι άγνωστος στους ανθρώπους η χρόνικη και η καιρή. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Σήμερα, αν ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρίνεις την καρδιά σου, αλλά μετανόησε. Σήμερα, το αύριο δεν μας ανήκει. Σε κανέναν δεν είναι γνωστό το αύριο. Αν είναι καλό, αν είναι κακό, αν είναι ωραίο, αν είναι άσκημο, αν υπάρχει αύριο, αν δεν υπάρχει. Κανένας δεν το ξέρει. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Και κάθε φορά ο Θεός λέει σήμερα μετανόησε. Και σήμερα μετανοούμε. Αμήν αδερφοί γιατί ο λόγος του Θεού έρχεται, φτιάχνει την καρδιά μας και λέμε εις πολλά ότι δεν ξέρουμε Κύριε εσύ δάξε μας. Σήμερα μετανοούμε και επιστρέφουμε με όλη μας την καρδιά στο λόγο σου. Και θέλουμε όλη μας την καρδιά, με όλη μας την καρδιά να περπατάμε στο θέλημά σου. Γιατί το αύριο δεν μας ανήκει. Και ξεκίνησε να πάει στο σπίτι του, αλλά δεν πήγε πολύ μακριά. Ο Κύριος διέταξε ένα λιοντάρι, τον βρήκε στο δρόμο και τον θανάτωσε. Δεν τον έφαγε. Γιατί είχε προφητεύσει ο Θεός. Το σώμα σου δεν θα ταφεί στο σπίτι του πατέρα σου. Αλλά αν και δεν το είπε εδώ θα ταφεί. Δεν λοιπόν εξαφανίστηκε το σώμα. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ακριβέστατος στη λεπτομέρεια. Όταν λέει παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ιό, εννοεί παρθένος γυναίκα θα συλλάβει και θα γεννήσει ιό. Δεν είναι παραβολικά τι εννοούμε, δεν έχει τέτοια ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Το σώμα σου δεν θα εισέλθει στον τάφο των πατέρων σου. Τον σκότωσε έμεινε και ο Γάιδαρος έμεινε εκεί και το Λιοντάρι πέρασαν περαστικοί το είδαν εμπλησίασαν φοβήθηκαν και έφυγαν αλλά έφτασε στα αυτιά του γέροντα του προφήτου και ξεκίνησε γιατί είχε αποστολή να θάψει το σώμα του προφήτη του Ιούδα πήγε συνάντησε το Λιοντάρι συνάντησε το Γάιδαρο την Όνων δεν έφαγε το σώμα του που σκότωσε του προφήτη και δεν έφαγε και την όνον. Γιατί ήταν ο Λέων δούλος του Θεού εκείνη τη στιγμή. Και βλέπετε το άλογον ζώων όταν είναι στην παρουσία του Θεού είναι απόλυτα υποτεταγμένο. Ο λογικός άνθρωπος στην παρουσία του Θεού δύσκολα είναι υποτεταγμένος. Το πήρε το σώμα, το φόρτωσε στη στην όνο, το επέστρεψε και το θάψε. Και λέει μάλιστα και στους γιους του, όταν πεθάνω, να βάλετε το σώμα και το δικό μου σε αυτό τον τάφο. Ο Ιεροβουάμ τα άκουσε όλα αυτά, τα έμαθε όλα αυτά. Γι' αυτό ναι έγιναν όλα αυτά, και γιατί για αυτόν, γιατί από αυτόν εξυρτάτο όλος ο λαός. Αν εκείνη τη στιγμή ο Ιεροβάμ έλεγε μετανοώ Κύριε, όλοι μαζί να πάμε στην Ιερουσαλήμ να δοξάσουμε το Θεό, αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη ευλογία που μπορούσε να συμβεί. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός δίνει εξουσία σε ανθρώπους όπως όλους μας έχει δώσει εξουσία, γιατί είμαστε βασίλειον ιεράτευμα. Έχουμε εξουσία. Έχουμε εξουσία στον εαυτό μας. Και εντολή να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα εις των θεών Και αυτό είναι η λογική μας λατρεία. Έχουμε εξουσία και εντολή. Οι παντρεμένοι στις γυναίκες τους, οι γυναίκες στα παιδιά τους, οι γονεί στα παιδιά, τα παιδιά στους γονεί. Στη δουλειά μα έχουμε εξουσία να είμαστε φω και αλάτι. Στη γειτονιά μα έχουμε εξουσία γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά είμαστε και ιερεί να προσφέρουμε θυσίε, ζώσε, τα σώματά μα. Να προσευχόμεθα αλλήλων και υπερπάντων των ανθρώπων γιατί ο Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε μετάνοια για να πω και κάτι πιο ακριβές η Εκκλησία έχει εξουσία επάνω στην Ελλάδα Πάνω στην πατρίδα μας να επιτιμήσει το διάβολο έχει εξουσία να προσευχηθεί η Εκκλησία υπέρ των συμπατριωτών μας έχει εξουσία, Είναι, είμαστε βασίλειον ιεράτευμα Εξουσία και ιερατική προσευχή Και έχουμε μέγαν αρχιερέα Όποιος μεσητεύει περιμόν και προσεύχεται μαζί μας Και παράκλητον επί της γης να προσεύχεται Για αυτά που εμείς δεν εξεύρομε να προσευχόμεθα Έχουμε εξουσία αλλά το κρίσιμο σημείο είναι πώς διαχειρίζεσαι τη βασιλική σου εξουσία και την ιερατική σου αποστολή. Μπορεί να τη διαχειριστώ υπέρ του συμφέροντός μου, όπως ακριβώς ο Ιεροβουάμ, να τη διαχειριστώ εξαρτώμενος από τις φοβίες μου, όπως είναι ο Ιεροβουάμ, να την διαχειριστώ υπέρ των φίλων μου ή της οικογένειάς μου όπως πιθανόν ο Ιεροβουάμ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αλλά έχω και τη δυνατότητα να διαχειριστώ την εξουσία, τη βασιλική που μας έχει δώσει ο Θεός υπέρ του Ιησού Χριστού, υπέρ της δόξης του Θεού, υπέρ της βασιλείας των ουρανών, υπέρ του θελήματος του Θεού ο Ιεροβοάμ για τον οποίον συνέβησαν όλα αυτά που είχε την εξουσία να τους πει άκυρον ότι κάναμε μην λογαριάζετε τα θυσιαστήρια στη Βεθήρ και στη Δάν ανοησία μου είναι λάθος έκανα μετανοώ μου στείλε ο Θεός προφήτη με δυνάμεις αιώνιες ουράνιες μου απέδειξε ότι ο Θεός με το λόγο του δεν παίζει και τον προφήτη τον οποίον εξέλεξε και απέστειλε επειδή παρεύει τις εντολές του, θάνατος τον βρήκε. Γιατί εμένα όχι. Αλλάζω γνώμη. Σηκωθείτε όλος ο λαός. Το Πάσχα θα πάμε στην πόλη των εορτών ημών, στην Ιερουσαλήμ. Την εορτή της κοινοποιίας όλοι μαζί. Όμως λέει η Γραφή, μετά το πράγμα τούτο, δεν επέστρεψε ο Ιεροβουάμ εκ του σεδού αυτής, αυτού της κακής είχε πάρει κακό δρόμο τον κακό το δρόμο τον πήρε αλλά έκαμε πάλι εκ των εσχάτων του λαού ιερεί των υψηλών τόπων γιατί, γιατί οι ιερείς βλέποντας αυτό φύγανε εξαφανιστήκανε και αυτός λέει φύγατε εσείς εγώ θα κάνω κι άλλους έκανε πάλι ιερείς των υψηλών τόπων, όποιον ήθελε, ποιο θέλει ρε παιδιά, ελάτε ελεύθερο, θα παίρνει και λεφτά, θα τρώει τζάμπα, θα προσφέρει, θα έχει και τιμέ, ελάτε να γίνετε ιερεί. Και οι έσχατοι του λαού ξαναπήγαν, τους καθιέρωνε ιερεί και γίνονται ιερεί των υψηλών τόπων. Το αποτέλεσμα, το πράγμα τούτο έγινε τία αμαρτίας, Σ' όλων των οίκων του Ιεροβουάμ Σ' όλων των λαών του Ισραήλ Ώστε ο Θεός εξολόθρευσε Ή θα εξολοθρεύσει στον μέλλον Των οίκων του Ιεροβουάμ Από προσώπου της γης ο Κακός δρόμος οδηγεί σε κακό τέλος Ο καλός δρόμος οδηγεί σε ευλογημένο τέλος Ο Θεός να μας οδηγεί Να μας φυλάει να μας δίνει η καρδιά νοήμωνα, να είμαστε έτοιμοι να μετανοούμε, να εξομολογούμεθα και να επιστρέφουμε στο Θεό. Αμήν.